Μπορεί ο οργανισμός να αναπτύσσει τις δικές του άμυνες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, όπως είναι η εφίδρωση. Ωστόσο, η μεγάλη ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Το πιο συνηθισμένο, οι κράμπες. Υδρώνουμε με τη θερμοκρασία, με την εξάτμιση του υδρότα συν και το αλάτι του οργανισμού που λέμε, τοπική μυϊκή πόνη, οι κράμπες που λέμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αναπληρώσουμε τα υγρά, μισοτονικά ως συνήθως, και αν υπάρχει στο σημείο που έχουμε δεχτεί τον μυϊκό πόνο, αυτό που λέμε την κράμπα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι μια διαστολή του σημείου έτσι ώστε να φύγει ο πόνος. Αυτό είναι το συνηθισμένο και πολλοί συνάνθρωποι μας το αντιλαμβάνονται και είναι πολύ λογικό να συμβαίνει. Στη συνέχεια έχουμε την ηλίαση όμως, που αν έχουμε εκτεθεί για πολλές ώρες στην ακτινοβολία του ήλιου, υπάρχουν και οι ομάδες, ευπαθείς ομάδες που λέμε, όσον αφορά τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με λευκή επιδερμίδα, τότε πλέον υπάρχει το κομμάτι της ηλίασης που πολλές φορές μας έχει απασχολήσει. Δεν είναι τίποτα από την ακτινοβολία του ήλιου στο δέρμα, ως συνήθως της κεφαλής. Δεν πρέπει να ανησυχούμε τόσο, είμαστε ζεστοί, αν πιάσουμε δηλαδή το πρόσωπο βλέπουμε να καίει, το υπόλοιπο σώμα μας είναι δροσερό εμέν, δεν έχει αυξήσει η θερμοκρασία. Αυτό που κάνουμε είναι σε σκιαρό σημείο, ένα προσώψη, την μπλούζα μας ίσως να βρέξουμε, να το βάλουμε στο κεφάλι μας να δροσιστεί. Σοβαρότερη συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών είναι η θερμοπληξία, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Ως συνήθως μικρά παιδιά που τα έχουμε ξεχάσει στο αυτοκίνητο ή ενήλικες οι οποίοι ταξιδεύουν με αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει κλιματισμό, δεν αερίζεται σωστά, τότε τα προβλήματα είναι γενικότερα. Ίσως έχουμε τη ζάλη, τάση προς εμετό για άλλη μια φορά, πονοκέφαλο, δεν νιώθουμε, έχουμε αδυναμία και θα μας οδηγήσει αυτό που είπαμε το θερμορυθμιστή να μην δουλέψει σωστά έτσι ώστε να αποβάλει τον υδρότα και τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα μέχρι και τον κίνδυνο να χάσουμε τη ζωή μας με μια κοιλιακή μαρμαρική. Μεγάλη προσοχή λοιπόν για άλλη μια φορά στις επαθείς ομάδες να αερίζεται ο χώρος που βρισκόμαστε. Η αντιμετώπιση για άλλη μια φορά είναι κλιματισμό, έτσι, ισοτονικά, να ελέγξουμε την αναπνοή, την κυκλοφορία και αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, φυσικά εδώ θα επισκεφτούμε και τον ειδικό, τον γιατρό μας. Ανάμεσα στην ηλίαση και στη θερμοπληξία υπάρχει και η θερμική εξάντληση, γι' αυτό καλούν τις θερμές ώρες της ημέρας να αποφεύγουν την εργασία κάτω από τον ήλιο και την άσκηση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να ενυδατώνουμε συνεχώς τον οργανισμό μας, προκειμένου να του δώσουμε τα όπλα να αντιμετωπίσει την επίθεση που δέχεται.